Στις ευρωεκλογές, το ΜΕΓΑ παρουσιάζει απόψε, λίγο πριν από τις 11, τη μεγάλη δημοσκόπηση με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που δείχνουν τη δύναμη των κομμάτων, την κατάταξή τους στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το θρίλερ για τις εξέδρες, την αξιολόγηση υποψηφίων αλλά και μεγάλων θεμάτων που μας απασχολούν. Θα πάρουμε μια γεύση της δημοσκόπησης της Νοβέρνα που έγινε για λογαριασμό του ΟΜΕΓΑ. Είναι μαζί μας ο εκλογικός μας αναλυτής, αγαπητός Ηλίας Νικολακόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΜΕΓΑ, ο κύριος Γιώργος Τσαλακός. Καλησπέρα. Καλησπέρα, λοιπόν, Μιχάλη. Είναι χαρά μας να είναι μαζί. Βεβαίως, όπως πάντα. Και εμένα χαρά μου να είμαι μαζί σας. Να σημειώσουμε καταρχάς πως η έρευνα ολοκληρώθηκε μόλις προχθές. Άρα έχουμε μια εικόνα που αποτυπώνει την άποψη της εκλογικής της κοινής γνώμης 10 ημέρες πριν από τις κάλπες. Θα αρχίσω από τον Ηλία. Θα έχουμε εκπλήξεις. Πάντα έχουμε εκπλήξεις. Σε δημοσκοπήσεις. Έτσι. Όσο και στις εκλογές τις ίδιες. Δεν είναι. Δηλαδή η δημοσκόπηση μας δείχνει κάποια στοιχεία, δείχνει κάποιες τάσεις. Τώρα, η μέρα των εκλογών πάντα επιφυλάσσει και τις δικές της εκπλήξεις. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να δούμε. Να δούμε κάποιες κάρτες τις οποίες έχουμε ετοιμάσει. Βεβαίως όχι όλες. Όλες οι κάρτες. Ολόκληρη δημοσκόπηση απόψε, λίγο μετά τις 11. Αλλά έτσι είναι ενδιαφέρον να δούμε καταρχάς μια πρώτη κάρτα. Να δούμε το πόσο πιθανό είναι να προσέλθουν οι πολίτες στην κάλπη των ευρωεκλογών. Αυτοί που δηλώνουν απόλυτα σίγουροι είναι το 52% του δείγματος, δηλαδή περίπου, αν θυμηθούμε τη συμμετοχή σε ευρωεκλογές του 2014, είναι η συμμετοχή των Ελληνοκυπρίων πριν από 5 χρόνια. Το μάλλον σίγουρος, αλλά μπορεί και να αλλάξω γνώμη, που έχει ένα 13%, θεωρώ ότι είναι ελάχιστα πιθανό να προσέλθει τελικά στην κάλπη, εκτός εάν τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφοι καταφέρουν να κινητοποιήσουν αυτό το κομμάτι του κόσμου. Και φυσικά ήδη βρίσκουμε ένα 12% που είναι σίγουρο ότι δεν θα πάει, και προφανώς όλες οι άλλες απαντήσεις που φτάνουν περίπου το 23% που αρνήθηκαν να απαντήσουν, άρα θεωρούμε και αυτούς ως πιθανώς απέχοντες. Μάλιστα. Να δούμε και την επόμενη κάρτα. Η οποία επιλέγεται κόμμα υποψήφιο. Δηλαδή, ποιο είναι το βασικό κριτήριο των ψηφοφόρων που θα προσέλθουν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υποθέτω που θα το συζητήσουμε και το βράδυ. Mm-hmm. Οι ευρωεκλογές είναι εκλογές κομματικές και ταυτόχρονα προσωπικές. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θα επιλέξουν την ψήφο τους με βάση την κομματική τους ταυτότητα. Αυτό μας το δηλώνει το 29%, ποσοστό που είναι πολύ μεγαλύτερο στους υποστηρικτές του ΑΚΕΛ και του συναγερμού. Και υπάρχει και η πλειοψηφία που δηλώνει ότι θα επιλέξει με βάση τα πρόσωπα των υποψηφίων. Άρα οι ευρωεκλογές είναι μια διπλή εκλογή. Είναι κομματική και προσωπική. Ηλία, εδώ υπάρχει ένα δίλημα. Δηλαδή, κάνουν πρώτα την επιλογή του κόμματος και μετά των προσώπων, ή πάει το πρόσωπο και μετά το κόμμα. Αυτό. Διότι σε μια δημοσκόπηση δεν μπορούμε πραγματικά να το διευκρινίσουμε. Μπορώ να πω ότι πρώτα τον υποψήφιο είναι μια πιο κολλητή political correct απάντηση. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι αλλά μπορεί δεν να μετα... έχουμε μεγάλες μετατοπίσεις ψηφοφόρων. Σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Δηλαδή υποθέτω ότι και αυτοί που λένε και τα δύο ταυτόχρονα ουσιαστικά διαλέγουν πρώτα το κόμμα, και αυτοί που λένε πρώτα τον υποψήφιο σε ένα σημαντικό βαθμό το συναρτούν με το κόμμα με το οποίο είναι υποψήφιο. Ναι, γιατί όμως αυτό το συναντούμε περισσότερο σε ευρωπαϊκές εκλογές αντί σε εθνικές εκλογές, για παράδειγμα στις βουλευτικές εκλογές. Οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι πιο χαλαρές εκλογές. Mm. Είναι εκλογές, όπως λέμε, δεύτερης τάξης. Και εκεί και τα δύο κριτήρια, το κόμμα και το πρόσωπο, παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Και νομίζω ότι αυτό είναι φανερό και από τους συνδυασμούς που θα δούμε από τα διάφορα κόμματα. Προσπαθούν με την ένταξη διαφόρων προσώπων να προσελκύσουν επιπλέον ψήφους που δεν είναι κομματικά ενταγμένοι αυτοί οι άνθρωποι σε ένα από τα βασικά κόμματα. Μάλιστα. Είπα όμως ότι προφανώς για το συναγερμό και για το ΑΚΕΛ, θα το δούμε αναλυτικά το βράδυ, η επιλογή πρώτα το κόμμα υπερισχύει, και αν την προσθέσουμε και τα δύο ταυτόχρονα που σημαίνει πάλι πρώτα το κόμμα, γίνεται πλειοψηφική. Στα μικρότερα κόμματα και προφανώς στα ακόμη πιο μικρά, το πρώτο, το πρόσωπο, είναι η κρίσιμη παράμετρος. Λοιπόν, να δούμε μια άλλη κάρτα. Εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά κάποια ζητήματα τα οποία ρωτήσαμε: κυπριακό πρόβλημα, οικονομία, εγκληματικότητα, συνεργατισμό. Δηλαδή, θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Εδώ ρωτήσαμε
θέματα τα οποία είναι της εσωτερικής πολιτικής. Και είναι προφανές ότι οι ευρωεκλογές έχουν δύο διαστάσεις. Είναι εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι όμως που ο ψηφοφόρος δεν το προσλαμβάνει πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, καλείται να εκλέξει ένα κοινοβούλιο που τυπικά αντιπροσωπεύει τον ευρωπαϊκό λαό. Ο ευρωπαϊκός λαός όμως ακόμα δεν έχει συγκροτηθεί ως οντότητα. Άρα, σε κάθε χώρα προσλαμβάνονται πολύ σημαντικά τα υπόλοιπα εσωτερικά προβλήματα. Και αυτή είναι και η ιδιομορφία των ευρωεκλογών. Και εσωτερική εκλογή και ευρωπαϊκή εκλογή. Όσον αφορά τώρα την εσωτερική εκλογή, εδώ βλέπουμε ότι για μία σειρά ζητήματα, που τα έχουμε εδώ, κυπριακό πρόβλημα, οικονομία, εγκληματικότητα και ο συνεργατισμός, η εικόνα για την κυβέρνηση Αναστασιάδη είναι μάλλον αρνητική. Περισσότερο για την εγκληματικότητα και το συνεργατισμό, δηλαδή δύο πολύ επίκαιρα ζητήματα που έχουν μπει και στην προεκλογική εκστρατεία. Είναι λιγότερο για το κυπριακό, αλλά και εκεί πάντως το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Πριν προχωρήσουμε, να δούμε και την επόμενη κάρτα, διότι, για παράδειγμα, το Γενικό Σχέδιο Υγείας, ένα θέμα το οποίο συζητούμε πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα, εδώ βλέπω πως είναι διαφορετική εικόνα. Εκεί δηλαδή έχουμε δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Η μία αφορά τους χειρισμούς της κυβέρνησης, που είναι θετική η απάντηση, και μία τους ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, που εκεί διαβλέπω μία μάλλον αρνητική τοποθέτηση. Είναι αρνητική. Ναι. Άρα είναι ένα σημείο που η κυβέρνηση πιστώνεται μία θετική πρωτοβουλία και στο σημείο αυτό οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει ίσως να ξανασκεφτούν την εικόνα την οποία δίνουν στην κοινωνία. Το μεγάλο ερώτημα είναι το κατά πόσον θα πλησιάσουμε τα ποσοστά της αποχής όπως τις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, του 2014. Κοίταξε, το απάντησε ο Ηλίας. Ναι. Δεν θα μπορούσε κανένα να το πει καλύτερα. Εγώ κάποιες γενικές παρατηρήσεις θέλω να κάνω σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Ψηφίζουμε για την Ευρωβουλή. Η προεκλογική εκστρατεία έχει προσλάβει εθνικά χαρακτηριστικά. Θα μου πείτε, αυτό γίνεται παντού. Δηλαδή, θα ψηφίσουμε όχι τόσο για την Ευρωβουλή, αλλά περισσότερο για το κομματικό γόητρο. Δηλαδή, και υπάρχει βέβαια και το δίλημα, μια και είμαστε στο κομματικό σκηνικό, που είναι πραγματικό, όπως βγαίνει μέσα από τη δημοσκόπηση, θα το δούμε το βράδυ, πού θα πάει η έκτη έδρα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή, τι θα γίνει στο τέλος. Το δεύτερο που εγώ θέλω να επισημάνω είναι ότι ενώ η πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων, διότι δεν μετρήσαμε τους Τουρκοκύπριους, είναι προφανές αυτό, και δεν ξέρουμε ποια επίδραση θα έχει στο τελικό. Και είναι και η πρώτη φορά που έχουμε Τουρκοκύπριο υποψήφιο, ναι, σε ψηφοδέλτιο μεγάλου κόμματος. Εγώ εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι το εξής, ότι ενώ η πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων εκφράζει εκτίμηση ως προς τις θεσμικές λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδέχεται ότι ναι, επηρεάζουν τη ζωή του, ότι σε εκπληκτικά ποσοστά, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό αναγνωρίζει, ας πούμε, η αξιολόγηση που κάνει για τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θετική, κανένα από αυτά τα θέματα δεν έχει συζητηθεί, ναι, στην προεκλογική εκστρατεία. Δηλαδή, εχθές είχαμε τον debate των υποψηφίων για την Προεδρία της Κομισιόν. Ποιος ασχολήθηκε με αυτό? Κανένας. Αν εξαιρέσει τον συναγερμό, ο οποίος είπε ότι υποστηρίζει τον Βέμπερ. Ναι. Τι υποστηρίζουν τα άλλα? Ξέρει κανένας ποιον υποψήφιο υποστηρίζουν τα άλλα ακόμα? Κανένας. Τι λέμε για την ατζέντα Μακρόν για την επόμενη μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ξέρει κανένας, συζητήθηκε η ατζέντα Μακρόν? Θέλω να πω ότι η εκστρατεία έχει πάρει τελείως εθνικά χαρακτηριστικά. Ξαναλέω ότι είναι για το κομματικό γόητρο. Την έκτη έδρα την είπαμε, τους Τουρκοκύπριους τους είπαμε. Δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα η προσέλευση Τουρκοκυπρίων. Ηλία, εσύ. Από το μέγεθος αυτής της επιπλέον προσέλευσης, γιατί είδαμε και το 2014 είχαν προσέλθει κάποιοι Τουρκοκύπροι, νομίζω 1.200-1.300 περίπου, οι οποίοι στη μεγάλη πλειοψηφία ψήφισαν το κόμμα το Γιασεμί.
Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε και υποψήφιο Τουρκοκύπριο, ο οποίος συμμετέχει. Η μεγάλη αποχή και η αυξημένη συμμετοχή Τουρκοκυπρίων μπορεί να προκαλέσουν και να κατατάξει στο κομματικό χάρτη. Νομίζω ότι η μεγάλη αποχή περίπου, θα το δούμε, μας δίνει ένα συσχετισμό δυνάμεων. Η προσέλευση των Τουρκοκυπρίων και μάλιστα μονοσήμαντα σχεδόν υπέρ του ΑΚΕΛ, εκεί μπορεί, θα το συζητήσουμε το βράδυ, να έχει πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Επίπτωση. Ένα τελικό σχόλιο μόνο. Η δημοσκόπηση και οι ευρωεκλογές είναι σε 10 μέρες. Η δημοσκόπηση διεξήχθηκε, οι ευρωεκλογές θα διεξαχθούν σε ένα όχι τόσο ευνοϊκό κλίμα επικοινωνιακά για την κυβέρνηση. Ανέφερε ο Ηλίας 2-3 θέματα. Δηλαδή, ο Πορθητής, η Τουρκική, όλο αυτό το πράγμα. Συνεργατισμός, ο Ρέσφης. Οι παραιτήσεις του Ιωνάδου. Είναι ένα κλίμα το οποίο δεν ευνοεί, να το πούμε έτσι, την κυβέρνηση. Και ας το έχουμε στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μας. Και να δούμε το κατά πόσο θα επηρεαστεί και το εκλογικό σώμα. Ναι. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Άρα, κυρίες και κύριοι, απόψε, λίγο μετά τις 11, ολόκληρη δημοσκόπηση με την πρόθεση ψήφου, συσπυρώσεις, μετακινήσεις, αξιολόγηση υποψηφίων, κομμάτων. Όλα όσα έχει εντοπίσει ως σημαντικά ευρήματα αυτή η δημοσκόπηση θα τα συζητήσουμε και θα τα αναλύσουμε και με εκπροσώπους των κομμάτων. Για την ώρα να παρακολουθήσουμε θέματα τα οποία θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου.